Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα 20 Μαρτίου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει η προπαγάνδα που καλά κρατεί. Έτσι, άθλια, ελεηνή, χωρίς να υπολογίζει καθόλου την πραγματικότητα, χωρίς να την ενδιαφέρει καθόλου η αλήθεια, χωρίς να τους ενδιαφέρει καθόλου ο οποιοσδήποτε κανονισμός. Έτσι, αρκεί να γίνει το άσπρο μαύρο. Είναι όλοι συνασπισμένοι απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές από το καλοκαίρι κιόλας, ότι θα συνέβαινε στη σεζόν που η ΑΕΚ θα επέστρεφε στο σπίτι της. Το βλέπουμε καθημερινά. Δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο, γιατί δεν αρκούν 2-3 μέσα, ούτε 5-6 δημοσιογράφοι να είναι απέναντι στα τάγκς, να είναι απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που, επαναλαμβάνω, τους στέλνει όλους συνασπισμένους απέναντι στην ΑΕΚ και χωρίς να τους ενδιαφέρει καθόλου η πραγματικότητα, χωρίς να τους νοιάζει καθόλου τι μπορεί να λέει ο κανονισμός για κάθε φάση. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δει. Αυτό η ΑΕΚ δεν μπορεί να το δει τώρα, προφανέστατα, μέσα στα play-off και μέσα στον πόλεμο και προς το τέλος της σεζόν. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πραγματικότητα της ομάδας, που έχει ένα ντεφορμάρισμα, δεν είναι στα πολύ πάνω της. Υπάρχει και μια πολύ κομβική απουσία. Νομίζω ότι ο Λιβά είναι ο ποδοσφαιριστής που είναι ο μοναδικός που αντιμετωπίζεται τόσο δύσκολα από κάθε αντίπαλο, και όταν λείπει η ΑΕΚ χάνει πολύ από την δυναμική της. Ακόμα και να μην σκοράρει ο Λιβάη ή να μην είναι στα πολύ πάνω του, και μόνο που απασχολεί και κρατάει πίσω την άμυνα κάθε αντιπάλου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Λιβάη θα είναι στην Τούμπα, αυτή είναι η αίσθησή μου, και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι σε εκείνο το παιχνίδι που πλέον είναι τελικό στον τελικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να νικήσει η ΑΕΚ στην Τούμπα, θέλω να πιστεύω ότι η επιστροφή του Λιβάη θα βοηθήσει να συνδέσει τα κομμάτια του puzzle που αυτή τη στιγμή φαίνονται και είναι ασύνδετα στην ομάδα. Δεν θα αρκεί φυσικά μόνο ένας ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να είναι ανεβασμένη, θα πρέπει και ο Αλμέιδα να ξαναβρει το μυαλό του, πρέπει να το λέμε και αυτό, και του coach το μυαλό δείχνει λίγο θολωμένο το τελευταίο διάστημα, στο μάτς με τον Ολυμπιακό αλλά και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, όπως και της ομάδας. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά σε καμία περίπτωση έλλειψη εμπιστοσύνης ή αμφισβήτησης των επιλογών του, αλλά όλη η ομάδα δείχνει να είναι λίγο θολωμένη. Το ίδιο συνέβη και χθες, ήταν πιο έτοιμος πνευματικά ο Παναθηναϊκός, και παρά το γεγονός ότι ο κόσμος βοήθησε την ΑΕΚ, έτσι δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία, κανένα έτσι σφύριγμα από την κερκίδα, περισσότερο οι ίδιοι παίκτες της ΑΕΚ ήταν αυτοί που έχαναν την αυτοσυγκέντρωσή τους, έχαναν την αυτοπεποίθησή τους, την αυτοκυριαρχία τους, και δεν έφταξε κάποιος άλλος, για να ξέρουμε τι λέμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε από την άλλη πλευρά και το αυτομαστίγωμα κάποιων ενωσιτών, χρόνια τώρα το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό ειλικρινά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η βαθμολογία λέει ότι και οι τέσσερις ομάδες είναι μέσα στο κόλπο, αλίμονο με 9 αγωνιστικές ακόμα και με μείον 2 από την κορυφή, να θεωρεί κάποιος ότι έχει χαθεί το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε, μόνο και μόνο μείον 2-9 αγωνιστικές, γιατί παραλογισμό μιλάμε. Η ΑΕΚ κρατά την τύχη στα χέρια της, αλλά πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι, δεν γίνεται να ιτηθεί στην Τούμπα, και είναι πολύ σημαντικό να νικήσει στην Τούμπα για να αποκτήσει ξανά το πλεονέκτημα που έχασε χθες με την ισοπαλία. Γιατί χθες το έχασε το πλεονέκτημα και έχει πάει στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους, θα σκοτωθούν μεταξύ τους, έχουν να παίξουν και με τον ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να νιώθουν την ανάσα της ΑΕΚ, δηλαδή ο Παναθηναϊκός που είναι πρώτος, και αυτό θα γίνει με νίκη στην Τούμπα. Έχουμε καιρό βέβαια για αναλύσεις και για σχολιασμό μέχρι τότε, απλά να το δούμε λίγο και εσωτερικά, να μην πέφτουμε στις παγίδες που μας στείνει η προπαγάνδα
και γενικότερα να καταλάβουμε μετά από όλα αυτά όλα όσα έχουν συμβεί πώς παίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι. Αν είναι δυνατόν να ξεχνάμε τι έγινε στη Λεωφόρο στον πρώτο γύρο και πώς διαμορφώθηκε αυτό το μείον 6 το οποίο κυνηγούσε η ΑΕΚ για πάρα πολύ καιρό, αν είναι δυνατόν να ξεχνάμε τι έγινε στην Τρίπολη, να ξεχνάμε την τελευταία φάση στο Καραϊσκάκι, να ξεχνάμε τι έγινε στην Τούμπα και φυσικά υπάρχει και μία φάση στο τέλος του αγώνα χθες που είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, ο Παλάσιος έχει βρει τον Αραούχο, έχει βρει την μπάλα, αλλά έχει βρει και τον Αραούχο, τον έχει κλωτσίσει το καλάμι την ώρα που ο παίχτης ΣΑΕΚ σουτάρει. Αυτό από μόνο του είναι πέναλτι και αν μη τι άλλο, ανεξαρτήτως αν υπάρχει δεν υπάρχει φάουλ στο Σιμάνσκι, είναι μια δύσκολη φάση, ομολογουμένως, αλλά ο διαιτητής μάσησε στο μπούλινγκ, δεν πήγε καν να το δει στο ΒΑΡ και αυτή είναι η πιο κρίσιμη και η πιο κομβική φάση του αγώνα. Προχωράμε, να είστε καλά, καλό βράδυ.